Πάμε στη δεύτερη συνταγή της ημέρας, φίλοι μου, η οποία είναι μία vegan συνταγή με ginger και noodles ρυζιού. Noodles με ginger και σόγια. Χρόνος εκτέλεσης 20 λεπτά. Μερίδες 2. Για την πάστα ginger, 100 γραμμάρια ginger, 80 ml ελαιόλαδο. Για τα noodles, ένα πακέτο noodles ρυζιού. Μπρόκολο, κρεμμύδι, πάστα ginger, σουσάμι, φρέσκο κρεμμυδάκι, 2 σκελίδες σκόρδο, 200 ml σόγια σος, λάδι σουσαμιού, μπούκοβο, αλατισμένα φιστίκια, μανιτάρια, 3 κουταλάκια της σούπας ελαιόλαδο, 1 κολοκύθι πράσινο, αλάτι, πιπέρι, φασολάκια κινέζικα, 100 ml oyster sauce, ξύσμα lime, φύλλα από φρέσκο κόλιανδρο. Vegan συνταγή με noodles ρυζιού. Δεν είμαι fan, το λέω και το εννοώ. Δεν μου αρέσουν τα noodles ρυζιού. Απλά μου αρέσει αυτή η συνταγή που θα φτιάξω σήμερα. Δηλαδή, ο συνδυασμός με τα υλικά και τον ginger και τα λαχανικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα πραγματικά από ζωική πρωτεΐνη, φίλοι μου. Και μπορείτε να αντικαθίσετε τα noodles και να βάλετε noodles αυγού, noodles σόπα και ό,τι πραγματικά noodles θέλετε. Ακόμα μπορεί να είναι και με ρύζι αυτή η συνταγή, έτσι. Οπότε, έχω ήδη μία κατσαρόλα με νερό που βράζει. Και θα πάρω αυτόν τον τηγάνι. Θυμίζει λίγο Ασία, γιατί θυμίζει λίγο wok. Και θα το ζεστάνω. Κανονικά στην Ασία δεν βάζουμε ελαιόλαδο. Εγώ επειδή είμαι στην Κύπρο, θα βάλω λίγο. Μπορείτε να βάλετε και ελαιόλαδο. Σίγουρα είναι πιο καλό προέρετε στις θερμίδες και το άρωμα που έχει το ελαιόλαδο, για να σοντάρουμε τα λαχανικά μας. Και θα βάλω περίπου 3 κουταλιές της σούπας, για να ζεσταθούν. Λοιπόν, τώρα, μαχαίρι, αφού φτιάχνουμε και ασιατική συνταγή, θα δουλέψουμε με μαχαίρι σαντόκου από την εταιρεία Victorinox. Ιδανικό μαχαίρι για ψιλόγωμα λαχανικό και θα ξεκινήσουμε με τα κρεμμύδια μας. Τα οποία θα κόψουμε σε φέτες, πολύ λεπτές φέτες. Και ξεκινάμε με τα κρεμμύδια. Λεπτοκομμένα, να ψηθούν ωραία. Λοιπόν, μαζί με τα κρεμμύδια θα βάλω μέσα ξερό τσίλι. Μπορείτε να βάλετε και φρέσκο τσίλι, κόκκινο, πράσινο. Θα βάλω αρκετό γιατί θέλω να είναι πικάντικη η συνταγή μου. Και θα ψιλοκόψω 2 σκελίδες σκόρδο. 2 ή 3 μικρές, εξαρτάται πόσο σκόρδο θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη συνταγή σας, που για μένα στη συγκεκριμένη συνταγή ταιριάζει πάρα πολύ και με τον ginger σκόρδος και το chili εννοείται. Οπότε όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλό. Και βάζω και το σκόρδο μέσα. Κρεμμύδι, chili ξερό σκόρδο και θα βάλω και μία κουταλιά του γλυκού, αρκετά γεμάτη, δηλαδή μπορείτε να πάτε και με σούπα κουταλιά εδώ, με την πάστα με τον ginger που φτιάξαμε πριν. Και τα αφήνουμε να μαραθούν όλα μαζί. Λοιπόν, και βλέπετε ότι το νερό μας έχει ζεσταθεί και τα noodles ρυζιού, ειδικά αυτά τα συγκεκριμένα, όταν τα ανοίξεις έτσι και τα σπάσεις, μπορεί να χρησιμοποιήσεις αυτά που θέλεις. Εμείς δεν θέλουμε πάρα πολλά τώρα για τη συνταγή μας, όταν έχουν 3 δίπλες, ας πούμε. Εντάξει, εμείς θέλουμε 1,5 δίπλα. Από τη στιγμή που θα ζεσταθεί το νερό, μπαίνουν μέσα, κλείνεις την εστία, δηλαδή δεν θες να κοχλάζεις, και τα αφήνεις περίπου 2-3 λεπτά εκεί. Τώρα έχω κλείσει την εστία, τα βάζω μέσα και τα αφήνω εδώ. Και θα συνεχίσουμε με τα λαχανικά μας, αφού έχουμε βάλει πρώτα αυτά που θέλουμε περισσότερο ψήσιμο. Στην Ασία τα λαχανικά τα ψήνουν, αλλά τα θέλουν να είναι τραγανά. Οπότε θα βάλουμε μαϊδάρια να μαλακώσουν λίγο. 2-3 μαϊδάρια. Τώρα, ανάλογα το πόσα άτομα είστε, θα μετρέψετε συνταγή επί 2, επί 3. Αυτή η ποσότητα που κάνω εδώ τώρα εγώ είναι στουτιακή. Για μας δαμε.
τίποτα. Μανιτάρια μέσα. Να μας δώσουν αυτό το meaty flavor, το umami που έχουν. Με λίγο αλάτι. Και θα βάλω μέσα κολοκύθι πράσινο. Περίπου μισό θα βάλω εγώ τώρα. Εσείς θα βάλετε κανονικά έναν μεσαίο ή μεγάλο κολοκύθι πράσινο, το οποίο θα κόψω ζουλιέ. Λοιπόν, πάω και με το κολοκύθι. Ακόμα λίγο αλατάκι και συνεχίζω με τον μπρόκολο. Μπρόκολο το οποίο δεν έχω βράσει, θέλω να είναι τραγανό. Να δούμε και λίγο τα noodles. Τέλεια. Πάω μέσα και με τα noodles. Να πάρουν και λίγο χρώμα τώρα να τσιγαριστούν μαζί με τα λαχανικά μου. Είναι πανεύκολη συνταγή, παιδιά. Πάρα πολύ εύκολη. Χωρίς πολλές θερμίδες, κάνει και για μεσημεριανό αλλά και για βραδινό. Και τώρα θα ανακατεύουμε με τη λαβίδα. Κοιτάξτε πόσο μεγάλα είναι τα noodles. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να είναι τραγανό τον μπρόκολο, οπότε το κόβω με αυτόν τον τρόπο. Να το νιώθω δηλαδή στη συνταγή. Να ξέρετε ότι εσείς που προσέχετε τα noodles ρεζιού, συνήθως οι διατροφολόγοι τα προτείνουν στις διατροφές, στις δίαιτες ας πούμε. Συνήθως. Λοιπόν, θα βάλω μέσα λίγα snow peas, λίγα φασολάκια έτσι κινέζικα και θα τα κόψω όπως έκοψα και το κολοκύθι μου. Τώρα, η αναλογία που θέλετε να έχετε εσείς στο σπίτι σας με λαχανικά και noodles, αυτόν το αφήνω σε εσάς. Αν θέλετε να είναι πιο πολλά τα λαχανικά από τα noodles, μια χαρά. Είναι στις γεύσεις του κάθε ενός που μαγειρεύει στο σπίτι του, πόσες θρεπτικές αξίες θέλει να πάρει, πόσο νόστιμη θέλει να είναι η συνταγή. Εγώ θέλω να είναι noodles με λαχανικά, όχι λαχανικά με noodles. Δηλαδή να υπάρχουν τα λαχανικά στη συνταγή, αλλά να μην ξεχνάμε και το θέμα μας που είναι τον ginger. Γιατί προσθέτοντας πράγματα στη συνταγή, κάπου θα το χάσουμε. Και θα βάλω μέσα σόγια για να δημιουργήσουμε μια γρήγορη σάλτσα. Λίγο oyster sauce που είναι το ιδανικό για noodles για εμένα. Και δεν θέλουμε πάρα πολύ, έτσι. Όσοι χρειάζεται σόγια, όσο oyster χρειάζεται, γιατί είναι και τα δύο αλμυρά. Απλά να πάρει αυτόν το χρώμα και το noodles, δηλαδή να δροσίζει, να μην είναι στεχνό. Να πάρει και τη γεύση που θέλουμε το λαχανικό μας. Και κάπου εδώ, στο τελείωμα, θα βάλω λίγο sesame oil. Λίγο λάδι να αποσουσάμε. Λίγο μπιπεράκι στο τέλος. Ξανά λίγο ginger και στο τελείωμα. Και πάμε να σερβίρουμε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε για εμένα το ιδανικό σος που δεν είναι ιδανικά πάνω στα noodles ρυζιού και ίσως έτσι όπως είναι τα noodles είναι ο μόνος τρόπος να τα φάω κι εγώ. Εννοώ να έχουν σος πάνω, τέλος πάντων. Να τα σερβίρουμε και ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγα λαχανικά από πάνω. Πάντως μοσκομυρίζει. Ανδρέα μου, μοσκομυρίζει το φαΐ μας με τον ginger. Τα noodles, ρυζιού. Παιδιά, μιλούμε τώρα για... Είμαι έτοιμος να ανοίξω ασιάτικο εστιατόριο. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι.
Στο τελείωμα όμως, για να μείνει φρέσκο. Ωραία. Θα βάλουμε λίγο ξύσμα lime για να το απογειώσουμε. Και θα βάλουμε και λίγο lime κομμένο για να μπορεί κάποιος να βάλει το χυμό στο τελείωμα γύρω γύρω από πάνω και να κάνει τη διαφορά. Λίγο λευκό σουσαμάκι και αλμυρά φιστίκια. Αλμυρά όμως, γιατί είναι γλυκό το φαγητό μας. Μαζί με λίγα φύλλα από κοριάντρο. Έχουμε το απόλυτο vegan κάτω, noodles ρυζιού με pasta ginger και διάφορα λαχανικά.